Λοιπόν, ας συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε σταματήσει. Είμαστε στο σημείο που ασχολούμαστε και μαθαίνουμε τα σήματα στο πεδίο του χρόνου. Τα σήματα συνεχούς χρόνου, μάλιστα. Τώρα, τι είδαμε την προηγούμενη φορά. Μια γρήγορη επισκόπηση του τι είδαμε. Είδαμε την προηγούμενη φορά και μάθαμε τη βηματική, την Δέλτα του Ταφ, η οποία έχει αυτήν εδώ τη γραφική παράσταση και η οποία ορίζεται από μια σχέση περίεργη που λέει ότι αυτή είναι 0 για Ταφ διάφορο του μηδενός. Έχει τιμή δηλαδή μόνο στο τάφισο με μηδέν. Αυτή εδώ η συνάρτηση Δέλτα, η συνάρτηση Ντιράκ. Πώς την ορίζουμε? Δεν βάζω τιμή, βλέπετε εδώ, ή όταν θα μιλώ για τιμή θα μιλώ για το εμβαδόν της, γιατί πραγματικά από μείον άπειρο έως άπειρο, εάν ολοκληρώσω τη δέλτα του ταφ, θα μου κάνει ένα. Είναι μία από τις ιδιότητες που έχει. Μια άλλη από τις ιδιότητες που έχει είναι ότι η δέλτα του ταφ όταν πολλαπλασιαστεί με οποιαδήποτε συνάρτηση ή καλύτερα να ορίσω πρώτα την ολισθημένη δέλτα, δηλαδή αυτή που είναι μετατοπισμένη, καθυστερημένη κατά τάφ 0, αυτή είναι η δέλτα του τάφ μείον τάφ 0. Το τάφ 0 είναι μια θετική τιμή, οπότε βλέπω ότι έχει ολισθήσει κατά χρόνο τάφ 0, βρίσκεται και κάθε σε αυτό. Αν το τάφ 0 ήταν αρνητικό, θα προηγεί το, θα ήταν πριν από το 0. Τώρα είναι μετά το 0. Και έλεγα λοιπόν για τη δέλτα ότι μάθαμε κάποιες ιδιότητες, μάθαμε για παράδειγμα ότι εάν οποιαδήποτε συνάρτηση χ του τάφ πολλαπλασιαστεί με τη δέλτα του τάφ μείον τάφ 0, τότε αυτή θα μας δώσει την τιμή του χ του τάφ στη θέση 0, στο χ του τάφ 0, επί δέλτα του τάφ μείον τάφ 0. Εάν είχα το ολοκλήρωμα από μείον άπειρο έως άπειρο της χ του τάφ επί δέλτα τάφ μείον τάφ 0, επί τον τετάφ, τότε αυτό θα μου δίνει την τιμή της συνάρτησης στη θέση τάφ 0. Και κάποια άλλα πράγματα που μάθαμε για τη δέλτα, ότι ξέρετε είναι, είναι άρτια συνάρτηση, δηλαδή το δέλτα του τάφ ισούται με δέλτα του μείον τάφ και άλλες ιδιότητες. Επίσης, αυτή είναι η κρουστική. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Αν στο δέλτα του τάφ ίσον δέλτα με μείον τάφ αντικαταστήσω όπου τάφ το μείον τάφ. Βασικά όχι. Δεν είναι, είναι άρτια. Μπορούμε να δούμε ότι είναι άρτια. Όχι. Είναι άρτια. Ναι. Άλλωστε είναι ακριβώς πάνω στο μηδέν που είναι το, το όριο. Άρτια σημαίνει ότι είναι συμμετρική ως προς τον άξονα του μηδενός. Έτσι. Είναι άρτια. Μια άλλη συνάρτηση που μάθαμε, αυτή ήταν η κρουστική, έτσι, η δέλτα. Ή αλλιώς η κρουστική. Impulse. Αυτό λέμε... Are you taking drugs again? Yes. Μια άλλη συνάρτηση που μάθαμε και που είναι από τις πλέον βασικές, είναι η μοναδιαία βηματική συνάρτηση.
Η βηματική είναι αυτή εδώ. Και τη συμβολίζουμε με το γιου του ταφ. Είναι 0 για ταφ μικρότερο του μηδενός και είναι 1 σταθερά για ταφ μεγαλύτερο του μηδενός. Τι μάθαμε για αυτήν? Μάθαμε, για παράδειγμα, ότι η παράγωγος αυτής στο χρόνο θα μας δώσει τη δέλτα. Αυτήν, την κουστική. Ή μάθαμε να την εκφράζουμε τη γιου του ταφ σαν ολοκλήρωμα από το μείον άπειρο έως το ταφ της δέλτα του ταφ επί τεταφ. Ή ισοδύναμα να την εκφράσω σαν ολοκλήρωμα από το 0 μέχρι το άπειρο των ολισθημένων κρουστικών δέλτα του ταφ μείον ταφ επί το τεταφ. Και τέλος, είδαμε ότι όπως και την δέλτα, εάν την καθυστερήσω κατά ταφ 0, όπου ταφ 0 είναι αισθητικός χρόνος, τότε αυτή θα έρθει εδώ και θα είναι έτσι, στο χρόνο ταφ 0. Αυτή ποια θα είναι η U του ταφ μείον ταφ 0. Όπου ταφ 0 στην προκειμένη περίπτωση έχω πάρει ότι είναι αισθητικός αριθμός. Αυτές είναι βασικές και είναι πολύ βασικές αυτές οι συναρτήσεις, γενικευμένες συναρτήσεις, σήματα είναι, εντάξει, τα οποία θα τα χρησιμοποιούμε. Και τα οποία μαθηματικά ορίζονται έτσι. Τη βηματική σας έχω ξαναπεί ότι μπορώ να τη σκεφτώ και να την χρησιμοποιήσω όπως θα δούμε σε λίγο και με τα συστήματα, έχω είσοδο 0 και σε κάποια στιγμή ανοίγω την είσοδο και την έχω σταθερή τόσο. Από το 0 το πάω στα 5 βολτ, παράδειγμα, αν πρόκειται για ένα ηλεκτρικό. Τη δε κρουστική, πάλι μπορώ να τη σκεφτώ, σαν κάτι που έρχεται στιγμία και διεγείρει το σύστημα. Και έχει πολύ καλές ιδιότητες, γι' αυτό και τη χρησιμοποιούμε. Αυτά τα πράγματα είδαμε μέχρι τώρα. Τι θα δούμε από εδώ και πέρα? Κύριε. Θα πάρουμε να δούμε κάποια άλλα σήματα. Θα αρχίσω τώρα, αμέσως μετά. Καθώς θα προχωρούμε, πρέπει να σας προειδεάσω, θα γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρον. Αλλά πρέπει να τα δούμε αυτά, να τα μάθουμε, για να έχουμε ένα κοινό υπόβαθρο συνεννόησης. Κάποια άλλα σήματα, όπως για παράδειγμα, θα δούμε αμέσως μετά, το τετραγωνικό παγμό, που επίσης μας ενδιαφέρει και δεν έχω να πω κάτι ειδικά για τα ψηφιακά όταν φτάσουμε. Θα δούμε μερικά πράγματα σχετικά με ενέργεια και με ισχύ, τους ορισμούς των οποίων είδαμε στο προηγούμενο. Θα δούμε ορισμένα πράγματα σχετικά με την περιοδικότητα των σημάτων, πριν φτάσουμε στο σημείο όπου θα μάθουμε να εκφράζουμε οποιοδήποτε σήμα σαν ένα ολοκληρωτικό σαν ένα άθροισμα, σαν ένα ολοκληρωτικό άθροισμα ολισθημένων κουστικών. Δηλαδή, θα το μάθουμε να το εκφράζουμε, ας κάνω ένα προθύστερο, σαν ένα ολοκλήρωμα αυτής εδώ της μορφής. Αυτό είναι πολύ βασικό και το οποίο θα μας ανοίξει το δρόμο μετά για να καταλάβουμε τι συμβαίνει με τα συστήματα. Άρα,
ξεκινάμε να βλέπουμε αυτά τα πράγματα τα οποία σημείωσα. Κύριε. Ορίστε. Τη βηματική θα τη βλέπουμε ως U του TAF ή όπως είπαμε U delta του TAF με ένα σημείο να έχει την κλίση αυτή που μας είχατε δείξει. Δηλαδή από το 0 στο 1 θα τη βλέπουμε να είναι ακαριαία ή με την κλίση 1. Όχι, ακαριαία. Τη βηματική, την κρουστική, τις βλέπουμε έτσι όπως τις έχω σχεδιάσει εδώ. Το ενδιάμεσο στάδιο είναι πάντοτε να τη θεωρώ ότι έχει μια κλίση, ότι πρόκειται για ένα ορθογώνιο του οποίου το πλάτος, το εύρος να πω, στο χρόνο έτσι μειώνεται και στο άπειρο ή αντίστοιχα στο μηδέν φτάνει, στο όριο δηλαδή, φτάνει σε αυτήν εδώ τη μορφή. Έτσι θα τη βλέπουμε. Την μορφή μας, που μας είχατε δείξει τη χρησιμοποιούμε για να βρούμε το deep, το... για να ερμηνεύσουμε το Δέλτα ΤΑΦ, ότι είναι η παράγωση του Δέλτα ΚΕΟ. Ναι, για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε. Και τη μορφή που σας είχα δείξει θα την ξαναδούμε και πάλι, όπου μας χρειάζεται δηλαδή προκειμένου να καταλάβουμε, θα χρησιμοποιούμε αυτό το ορθογώνιο ή θα κάνουμε αυτή την προσέγγιση. Ωραία. Θα υπάρχει δηλαδή ένα εύρος που θα έχει Δέλτα ή όπως το ονομάσουμε, το οποίο αυτό το Δέλτα θα το κάνουμε να τίνει στο 0 και να φτάνει στο όριο να έχει αυτήν εδώ τη μορφή. Αλλά έτσι είναι. Αυτές εδώ είναι οι συναρτήσεις. Έχουν αυτή την ιδιομορφία. Γι' αυτό λέγονται γενικευμένες συναρτήσεις. Εντάξει, έχουν την ιδιομορφία ότι σε κάποιο σημείο δεν ορίζονται. Βλέπετε ότι την U του TAF εδώ πέρα, αν ήθελα να γράψω τον ορισμό της, θα έλεγα ότι η U του TAF είναι 1 για TAF μεγαλύτερο του μηδενός και είναι 0 για TAF μικρότερο του μηδενός. Στο TAF με 0 είναι εκεί που κάνει την αλλαγή. Έτσι. Παρόλα αυτά, αυτές οι γενικευμένες συναρτήσεις δεν μας εμποδίζουν να δουλέψουμε και να αντιμετωπίσουμε όλα τα θέματα που έχουμε. Στην πράξη βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς, στην πράξη δεν θα έχουμε ποτέ ένα σήμα σαν τη βηματική αυτή. Πάντοτε θα υπάρχει μια περιοχή μετάβασης η οποία θέλουμε να είναι κατά το δυνατόν μικρότερη. Εντάξει. Και κατά πόσο ισχύει αυτό που βλέπουμε εδώ, εξαρτάται με τι συγκρίνουμε το χρόνο. Καταλαβαίνετε. Αν κοιτάμε το όλο, αυτή η μετάβαση και να πάρει κάτι πολύ λίγο, δεν θα φανεί. Εάν όμως είμαστε και κοιτάμε πολύ συγκεκριμένα γύρω από την περιοχή από την αλλαγή, τότε αυτή θα φανεί. Αλλά ας μην μείνουμε σε αυτό. Νομίζω ότι καταλάβαμε πώς μπορούμε στο όριο να φτάσουμε σε αυτήν εδώ την θεωρητική μορφή των σημάτων και των δύο σημάτων. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε κάποια άλλα σήματα. Για παράδειγμα, πάμε να δούμε τον ορθογώνιο παλμό. Νάτος, ο ορθογώνιος παλμός είναι ένα στην προκειμένη περίπτωση μεταξύ μείον ένα δεύτερο και ένα δεύτερο και μηδέν αλλού. Νάτος, ο παλμός. Βλέπετε ότι και πάλι έχει αλλαγές, απότομες αλλαγές. Αυτόν εδώ τον ορθογώνιο παλμό που επίσης τον χρησιμοποιούμε και μας χρειάζεται στην πράξη και παντού, έτσι, δεν είναι σήματα που μας είναι άγνωστα, ούτε ότι δεν θα τα αντιμετωπίσουμε, δεν θα τα βρούμε πουθενά. Αυτόν εδώ μπορώ να τον εκφράσω σαν τι. Μπορώ αυτό εδώ, τον ορθογώνιο παλμό, να πω ότι έχει προέλθει από τον εξής. Από αυτό εδώ το σήμα, το οποίο ποιο είναι αυτό εδώ το σήμα. Είναι στη θέση μείον ένα δεύτερο, έτσι. Α, αυτή είναι μια βηματική. Αυτή είναι μια βηματική η οποία προηγείται, in advanced, έτσι, κατά του μηδενός
και έχει την σχέση, δίνεται από τη σχέση U του TAF συν ένα δεύτερο. Συμφωνείτε? Μείον αυτήν εδώ τη βηματική. Μείον. Να μην τη γράψω από κάτω. Η οποία είναι αυτή. Την έκανα λίγο διαφορετική όσο μπόρεσα για να... Ποια είναι αυτή εδώ η βηματική που αρχίζει από το, από το ενδεύτερο. Αυτή εδώ η βηματική είναι η U του TAF μείον ένα δεύτερο. Είναι καθυστερημένη κατά τόσο. Η διαφορά τους μου δίνει την πέτου TAF. Ωραία. Βλέπετε ότι χρησιμοποιώντας τις βασικές συναρτήσεις, τα βασικά σήματα, τη βηματική στην προκειμένη περίπτωση, μπόρεσα να εκφράσω μια πιο σύνθετη, όπως είναι η ορθογώνιος παλμός. Συνεχίζω. Ο τριγωνικός παλμός. Ο τριγωνικός παλμός είναι αυτός εδώ. Στην προκειμένη περίπτωση, έτσι. Τα όρια μείον ένα, ένα και τα λοιπά και τα πλάτη και αυτά μπορούν να αλλάξουν. Σημασία έχει ότι μεταξύ μείον ένα και ένα και μηδενός, συγγνώμη, μεταξύ μείον ένα και μηδενός έχει θετική κλίση. Από ποια σχέση δίνεται αυτή εδώ η ευθεία? Από την σχέση ταφ συν ένα. Μεταξύ μηδέν και ενός έχει αρνητική κλίση, μείον ταφ συν ένα. Και παντού αλλού είναι μηδέν αυτό το σήμα. Κύριε, να κάνω μια ερώτηση. Ορίστε. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι, βεβαίως. Στον τριγωνικό παλμό δεν πρέπει να ήταν το δεύτερο μείον τάφ, μείον ένα. Όχι. Όχι. Okay. Γιατί. Okay, okay. Αν για τάφισον με μηδέν, για τάφισον με μηδέν στον χρόνο αυτόν, το αποτέλεσμα βγαίνει μονάδα. Και πρέπει να βγαίνει μονάδα. Είναι εδώ. Για τάφισον με ένα, το αποτέλεσμα βγαίνει μηδέν. Σωστά? Ναι, ναι, σωστά, σωστά. Εγώ, ναι. Ωραία. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ερχόμαστε και το υπολογίζουμε, έτσι. Αφού είναι μια ευθεία, παίρνουμε και δίνουμε δύο σημεία και βρήκαμε το α χ συν β, δεν είναι? Α επί ταφ συν β στην προκειμένη περίπτωση, επειδή η ανεξάρτητη μεταβλητή είναι ταφ. Και βρίσκω ποια είναι τα α και β. Ποια είναι η κλίση και ποια είναι η μετατόπιση, η πόλωση, το bias. Λοιπόν, τέλος, μια άλλη συνάρτηση είναι η συνάρτηση ράμπας, η κλίση. Ορίστε. Μπορώ να ρωτήσω κάτι για τον προηγούμενο? Ναι, Μανώλη, πες μου. Πώς μιλήσαμε για πλην ένα συν ένα ουσιαστικά, δηλαδή βάλαμε στο δεύτερο κλάδο, βάλαμε την τιμή ένα, ενώ δεν συμπεριλαμβάνεται στο πεδίο ορισμού, ας πούμε. Εδώ, στην, σε αυτήν εδώ την περίπτωση. Σκέτος, ουσιαστικά. Σε αυτό. Ναι, 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 ναι. Γιατί λέμε ότι δεν συμπεριλαμβάνεται? Καταρχήν είναι παράδειγμα, πολύ απλό. Συγγνώμη. Επειδή δεν υπάρχει ισότητα, γι' αυτό το είπα. Εδώ, σε αυτό εδώ το σημείο. Ναι, ακριβώς εκεί. Αυτό, πάντοτε, κοιτάξτε να δείτε. Πάντοτε υπάρχει, στο σημείο της αλλαγής, υπάρχει, ας το πούμε, μια ασάφεια. Και για να το καταλάβουμε αυτό, ας δούμε στο μηδέν. Βλέπετε ότι εδώ είναι μικρότερο, εδώ είναι μικρότερο ίσο. Μεγαλύτερο ίσο του μηδενός. Άρα στο μηδέν τι είναι τώρα, θα πάρω αυτή την περίπτωση ή αυτή είναι εδώ την περίπτωση? Βέβαια και οι δυο έχουν το χαρακτηριστικό ότι στο σημείο μηδέν θα μου δώσουν την τιμή αυτήν. Άρα εδώ στο ένα που λες θα μπορούσα να έχω και την ισότητα να ανήκει μέσα στο πεδίο τιμών αυτών. Και να ρωτήσω κάτι. Ναι, Αναστάση. Αν δεν υπάρχει ισότητα στο 1, το λάμδα του τάφ δεν παίρνει τιμή 0. Εάν δεν υπάρχει ισότητα στο 1, ναι, τι? Η λάμδα του τάφ να παίρνει τιμή 0.
Αφού λέτε 0, παίρνει αλλού. Οπουδήποτε αλλού. Ναι. Δεν χρειάζεται να έχει ισότητα, αφού το καλύπτει το άλλο. Μα, ακριβώς γι' αυτό είπα αυτό προηγουμένως. Δηλαδή, εσύ λες ότι και να μην υπήρχε και ισότητα όπως εγώ το είχα προηγουμένως, έτσι κι αλλιώς αυτό το σημείο είναι 0. Ναι, αυτό λέω. Έτσι. Γι' αυτό είπα ότι στα όρια μπορεί να υπάρχει μια φαινομενική ασάφεια. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, μια άλλη συνάρτηση είναι η συνάρτηση κλίσης, η ράμπας, έτσι, η ramp, η οποία είναι αυτή εδώ πέρα. Δηλαδή είναι TAF. Σύμφωνα με τη διχοτόμο πηγαίνει για TAF μεγαλύτερο ίσως του 0 και παντού αλλού είναι 0. Χρήσιμη συνάρτηση επίσης είναι η συνάρτηση προσήμου. Signum. Η οποία είναι 1 για τάφ μεγαλύτερο του 0 και μείον 1 για τάφ μικρότερο του 0. Είναι αυτή εδώ. Από εδώ και εδώ κάνει το πείδημα και γίνεται 1. Εντάξει. Πώς θα μπορούσα να εκφράσω εγώ την συνάρτηση αυτή με βάση την βηματική? Α, θα μπορούσα να την εκφράσω έτσι. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτή ισούται με την U του T, έτσι, αυτή εδώ είναι η U του T, εδώ είναι στο 1, εδώ είναι ο χρόνος TAF. Η U του μείον T ποια είναι? Η U του μείον T είναι η κατοπτρική της, θα ήταν από εδώ σχεδιασμένη. Αλλά αν την αφαιρέσω, θα έρθει από κάτω. Άρα εδώ πέρα είναι, αυτή είναι η U του μείον T με αρνητικό πρόσημο. Γι' αυτό βλέπετε εδώ να είναι γραμμένο έτσι. Άρα βλέπετε ότι με βάση τη βηματική, που είναι από τις πιο βασικές, μπορώ να εκφράσω τη συνάρτηση προσήμου. Ένας άλλος τρόπος για τη συνάρτηση προσήμου θα ήταν να την κάνω, να την γράψω σαν 2 U του T μείον 1. Για να το δω και αυτό, γιατί θα το χρησιμοποιήσω κάπου παρακάτω, αργότερα, και ας το ξέρω. Λέει ότι είναι 2 U του T. Να τη U του T, επί 2, το πλάτος μεγάλος, πήγε στο 2. Και αν αφαιρέσω 1, αυτή εδώ η συνάρτηση είναι σταθερή. Αυτή εδώ η συνάρτηση είναι μια συνάρτηση που είναι 1 παντού. 1. Έχουμε πρόβλημα. Α, μια τιμή. Εάν από αυτήν τη συνάρτηση που είναι η 2 U του T αφαιρέσω αυτήν τη συνάρτηση που είναι η 1 σταθερή, τι θα κάνει? Στα μεν θετικά θα γίνει 2-1-1, άρα θα πέσει εδώ. Στα δε αρνητικά που ήταν 0-1 θα πάει στο μείον 1. Εντάξει. Ωραία. Άρα αυτή ήταν η συνάρτηση προσήμου. Ας προχωρήσουμε λίγο. Κύριε, να ρωτήσω. Δηλαδή μπορούμε να πούμε πως ισχύει ότι V του πλήν είναι ίσο με πλήν V του ταφ συν 1. Ξαναπέστω ότι ισχύει πιο... Ναι, με βάση τη συνάρτηση προσήμου. Η πρώτη σχέση είναι η δίκλαδη συνάρτηση. Από κάτω έχετε άλλη μια σχέση μετά το E και από κάτω έχετε άλλη μια σχέση μετά το E. Επειδή τα πρώτα μέλη είναι ίσα, πρέπει να είναι και τα δεύτερα. Επομένως, προκύπτει μία σχέση από εκεί πέρα. Και ρωτώ άμα ισχύει. Ναι, ισχύει. Α, οκ, ευχαριστώ. Ισχύει, βεβαίως. Αν τη σχεδιάσεις, μάλιστα, θα το δεις αυτό. Βγαίνει. Βεβαίως. Γιατί αυτή εδώ, η ένα που έχω εδώ, η συνάρτηση, μπορείς να τη γράψεις συνάρτηση του U του T και να πεις ότι είναι U του T συν U του μείον T. Έτσι. Μάλιστα, ευχαριστώ. Ναι, παρακαλώ. Ορίστε. Μπορείτε να εξηγήσετε άλλη μία την τελευταία από τη 2 U του T. Ναι. Μπορώ.
και να την εξηγήσω και πάλι με το σχήμα. Να μην την εξηγήσω με βάση τις σχέσεις. Τι λέω εδώ. Αυτή εδώ, αυτή εδώ η συνάρτηση είναι οι δύο γιου του τε. Σωστό? Ναι, ναι. Δηλαδή είναι η γιου του τε πολλαπλασιασμένη επί δύο. Άρα ήρθε και έχει φτάσει σε πλάτος, σε ύψος, δύο. Ωραία. Αυτή εδώ η συνάρτηση που ζωγραφίζω με κίτρινο, είναι η συνάρτηση 1. Είναι σταθερή παντού, δεν εξαρτάται από το ταφ. Εάν έρθω λοιπόν και αφαιρέσω αυτές τις δύο, τι θα γίνει? Αυτό που θα γίνει θα είναι στα μεν θετικά. Στα μεν θετικά που είναι εδώ, θα έχω 2 μείον 1, 1. Θα είναι παντού 1. Στα θετικά. Για τάφ μεγαλύτερο το μηδενός. Στα αρνητικά τι έχω? 0 που είναι εδώ. Μείον 1 θα έχω αυτό εδώ. Α, τέλεια. Οκ, οκ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι μείον 1. Άρα έβγαλα τη συνάρτηση σίγμου, που είναι η πράσινη. Εντάξει? Ναι, ναι, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Μια τελευταία συνάρτηση, η οποία είναι μια τυχαία, σαν παράδειγμα, έτσι, και η οποία ορίζεται ως 2 μεταξύ μείον 1,5 και 0 είναι σταθερά στο 2, αυτό βλέπω, με βάση τον ορισμό, να το. Και μετά μεταξύ 0 και 3 είναι 2 επί ε στη μείον ταφ δεύτερα. Άρα πέφτει εκθετικά. Και παντού αλλού είναι 0. Ήταν ένα σήμα το οποίο νομίζω είδαμε ένα παράδειγμα που πειράξαμε το χρόνο, κλιμακώσαμε το χρόνο. Εδώ, γιατί το έβαλα? Γιατί μπορώ να το εκφράσω αυτό το σήμα, το χ του ταφ, να το εκφράσω πώς? Εδώ έχω ένα τετραγωνικό παλμό, αυτό εδώ, το αρνητικό του κομμάτι. Συγγνώμη αν δεν έγραψα καλά. Το αρνητικό κομμάτι είναι ένα τετραγωνικό. Πώς μπορώ να το γράψω αυτό? Σαν διαφορά δύο βηματικών, όπως το έγραψα προηγουμένως. Δύο που είναι, μας δίνει το πλάτος, U του TAF, νάτι, μια βηματική, η οποία είναι ολισθημένη, προηγείται και είναι στη θέση μείον 1,5, άρα γιου του ταφ συν 1,5, μείον τη γιου του ταφ. Πολύ ωραία. Και μου έδωσε τον πρώτο τετραγωνικό παλμό. Και συνεχίζει τη συνάρτηση. Συν 2 φορές επί ε στη μείον ταφ δεύτερα, πιανού πάλι διαφορά δύο βηματικών της γιου του ταφ, της γιου του ταφ, που είναι αυτή εδώ, και πάλι, μείον τη γιου του ταφ μείον 3. Ποια είναι η γιου του ταφ μείον 3? Είναι αυτή εδώ. Είναι αυτή που είναι καθυστερημένη κατά 3 seconds. Έτσι, δευτερόλεπτα. Seconds, όπως θέλουμε το... Άρα, γράφεται έτσι. Αν κάνω πράξη, θα βγει αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Απλώς για να δείτε ότι με χρήση των πολύ βασικών, ειδικά των βηματικών, μπορώ εύκολα να εκφράσω διάφορα σήματα που μου δίνουν, διάφορες συναρτήσεις. Πάμε να δούμε τώρα κάτι άλλο. Να υπολογίσουμε την ισχύ με συγχωρείτε, του σήματος. Με συγχωρείτε,
Ναι, μπορείτε να πάτε μισό λεπτό πίσω. Τέλεια. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, ας πάμε να δούμε τώρα κάτι άλλο. Είπαμε ότι θα μιλήσουμε λίγο και θα δούμε μερικά πράγματα σε ενέργεια και σε ισχύ. Να εξοικειωθούμε λίγο και με αυτές τις έννοιες και μετά θα μιλήσουμε για περιοδικότητα. Ίσως αυτά θα προλάβουμε να δούμε τώρα πριν προχωρήσουμε στο άλλο θέμα που σας είπα, στο ότι μπορώ να εκφράζω οποιοδήποτε σήμα σαν ένα ολοκλήρωμα ολισθημένων ακουστικών. Λοιπόν, να υπολογίσω την ισχύ αυτού του σήματος, που είναι στη γενική του μορφή α, επί συνημήτωνο, ωμέγα ταφ, έτσι, ωμέγα κυκλική συχνότητα, βλέπετε τα κεφαλαία τα τηρώ, συνθήτα, έχει και μια διαφορά στη φάση. Από ποια σχέση δίνεται αυτό? Αυτό το σήμα είναι περιοδικό σήμα, εντάξει. Τι είχαμε πει, ισχύ από ποια σχέση δίνεται? Ένα δια ταφ είναι η ενέργεια στη μονάδα του χρόνου. Χ τετράγωνο, κατά απόλυτη τιμή το μέτρο, το σήμα μου εδώ είναι πραγματικό, άρα δεν έχει διαφορά. Και το αντικαθιστώ είναι α τετράγωνο επί συνημήτωνο τετράγωνο ωμέγα ταφ και θήτα. Συνήθως όταν έχω τετράγωνο παίρνω και το εκφράζω με βάση το διπλάσιο τόξο, αυτή την τριγωνομετρική σχέση, και άρα έχω να υπολογίσω δύο ολοκληρώματα. Ένα που θα είναι αυτό εδώ το πρώτο, συν ένα δεύτερο που θα είναι αυτό με το συνημήτωνο. Δηλαδή έχω να υπολογίσω το πρώτο ολοκλήρωμα, αυτό εδώ, που είναι αυτό, συν το δεύτερο που είναι αυτό εδώ. Εντάξει. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Στη θεωρία είχαμε πει ότι είναι από το διάστημα μείον τάφ έως τάφ. Δεν έχει διαφορά τώρα που χρησιμοποιήσαμε το μείον τάφ δεύτερο έως τάφ δεύτερο. Όχι, είναι σωστή είναι η ερώτησή σου, Μιχάλη. Πολύ σωστή είναι. Απλά χρησιμοποίησα εδώ σαν ορισμό, τον γενικό ορισμό, ο οποίος ισχύει για σήματα περιοδικά και μη περιοδικά. Ενώ αν ξέρω ότι το σήμα είναι περιοδικό, θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω κατευθείαν τη σχέση χωρίς το όριο, όπου ταφ θα ήταν η περίοδος. Okay, αυτό θα λέω. Θα χρησιμοποιήσω τη σχέση χωρίς το όριο που βλέπω εδώ. Εντάξει. Ναι. Γιατί το κάνω αυτό? Όπως θα δούμε παρακάτω, και είναι από τα θέματα που θα δούμε σήμερα, θα διαπιστώσουμε ότι το άθροισμα δύο περιοδικών σημάτων δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι θα μας δώσει περιοδικό σήμα. Άρα σε μια τέτοια περίπτωση είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσω το γενικό ορισμό, ακόμη και για αυτή την περίπτωση που εδώ είναι περιοδικό από μόνο του, παρά να, τέλος πάντων, παρά να χρησιμοποιήσω τον ορισμό το πιο απλό, που δεν θα είχε το όριο. Το αποτέλεσμα θα δείτε ότι είναι το ίδιο. Έρχομαι λοιπόν να υπολογίσω αυτά εδώ τα δύο ολοκληρώματα, τα επιμέρους, έτσι, αυτό και αυτό, για να πω τι γίνεται. Το πρώτο εδώ το ολοκλήρωμα το πιένα είναι πολύ εύκολο να το υπολογίσει κανένας. Εντάξει, δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο, διότι το ολοκλήρωμα του ΔΕΤΑΦ μας κάνει ΤΑΦ, από μείον ΤΑΦ δεύτερα έως ΤΑΦ δεύτερα. Άρα, αντικαθιστώ, διαφορά, ΤΑΦ δεύτερα μείον μείον ΤΑΦ δεύτερα, δηλαδή ΤΑΦ, με το ΤΑΦ αυτό έφυγε. Βλέπετε, δεν έπαιξε ρόλο τελικά ότι το ΤΑΦ είναι στο άπειρο. Και το αποτέλεσμα είναι α τετράγωνο δεύτερα. Από το πρώτο λοιπόν βγάλαμε ότι το πρώτο τμήμα του σήματος αυτού μας βγάζει ότι η ισχύς είναι α τετράγωνο δεύτερα. Το δεύτερο να το υπολογίσω. Τι έχω στο δεύτερο? Έχω ένα συνημήτωνο το οποίο είναι ένα σήμα το οποίο έχει θετικά και αρνητικά και παίρνω μεταξύ δύο τιμών συμμετρικών. Έτσι, μείον τα δεύτερα έως τα δεύτερα. Και υπολογίζω το ορισμένο ολοκλήρωμα, άρα υπολογίζω το εμβαδόν του.
Άρα, τι περιμένω να συμβεί εδώ. Περιμένω όσα κομμάτια είναι θετικά, τα ίδια αντίστοιχα κομμάτια να είναι και αρνητικά. Οπότε τελικά το άθροισμα να βγει μηδέν. Εντάξει. Άρα, αυτό είναι που λέω εδώ με λόγια. Πρόκειται για συνημίτωνο από μείον τα δεύτερα ως τα δεύτερα. Όσα τμήματα βρίσκονται στο θετικό κομμάτι, τα αντίστοιχα τμήματα βρίσκονται στο αρνητικό. Πάρτε ένα συνημίτωνο, σκεφτείτε το. Θεωρήστε στην απλούστερη των περιπτώσεων ότι δεν έχει διαφορά φάσης, οπότε ξεκινάει κανονικά, αλλά και διαφορά φάσης να έχει, που είναι αυτή εδώ η περίπτωση, πάλι πηγαίνοντας από το μείον άπειρο στο άπειρο, όσο το κομμάτι είναι θετικό, το ίδιο είναι και αρνητικό. Άρα όταν το ολοκληρώσω, το αποτέλεσμα θα βγει μηδέν. Εντάξει. Άρα τελικά το σήμα αυτό που ψάχνω να βρω, η συνολική ισχύ του σήματος είναι α τετράγωνο δεύτερα και εντάξει, η RMS τιμή είναι α διαρρίζα 2. Που ήταν αναμενόμενο. Έτσι, η ισχύ και η ενέργεια εξαρτώνται από το πλάτος του σήματος και όχι από το από τα υπόλοιπα. Έτσι, ένα ημιτονικό σήμα, ένα ημιτονοειδές πλάτος α, έχει μέση ισχύ α τετράγωνο δεύτερα. Ανεξάρτητα από την τιμή της συχνότητας, όπως είδαμε τώρα. Ή και τις φάσεις. Εντάξει, παιδιά. Να δούμε ακόμα ένα παράδειγμα, να το εμπεδώσουμε λίγο. Ας πάρουμε ένα σήμα χ του ΤΑΦ, το οποίο είναι άθροισμα δύο άλλων. Διαφορετικών συχνοτήτων, έτσι, το ωμέγα 1 είναι διάφορο το ωμέγα 2. Είναι δύο διαφορετικές συχνότητες. Και ας κάνουμε... Κύριε, μπορείτε να ξαναπάτε στην προηγούμενη διαφανεία. Ευχαριστώ πολύ. Ας πάρουμε λοιπόν αυτή την περίπτωση, που έχω άθροισμα δύο σημάτων και είναι περιοδικών σημάτων. Για να είμαι ειλικρινής, το αποτέλεσμά τους δεν ξέρω αν θα είναι περιοδικό ή όχι. Θα το μάθουμε λίγο αργότερα, την αμέσως επόμενη ώρα. Και ας υπολογίσω εγώ την ισχύ. Άρα έρχομαι και εφαρμόζω και πάλι τον γενικό τύπο που έδειξα προηγουμένως. Δεν χάνω τίποτα να γράψω τον γενικό τύπο και να, με την απόλυτη τιμή για να τον έχω για όλες τις περιπτώσεις. Με ρωτάτε αν αυτά υπάρχουν στο E-Class. Υπάρχουν στο E-Class. Τα έχω ανεβάσει από την προηγούμενη εβδομάδα. Έτσι. Υποτίθεται ότι τα θέλετε για να έχετε μπροστά να σημειώνετε τώρα. Γι' αυτό τα ανέβασα. Λοιπόν, αντικαθιστώ στο τετράγωνο. Αυτό είναι το σήμα μου, χ του ΤΑΦ. Κάνω πράξεις. Δηλαδή, αναγκάζομαι να κάνω για το ένα και για το άλλο συν το διπλάσιο γινόμενο, έτσι, α και β και όλο το τετράγωνο είτε. Και άρα καταλήγω να υπολογίσω τρία επιμέρους τμήματα, έτσι, ισχύως. Το πρώτο το ξέρουμε ήδη, το βρήκαμε προηγουμένως και είδαμε ότι είναι α τετράγωνο δεύτερα. Πόσο ήταν το α, α1 ήταν εδώ. Για το δεύτερο, το είδαμε προηγουμένως, στην προηγούμενη μας άσκηση, και είναι α2 τετράγωνο δεύτερα. Άρα μένει το τελευταίο κομμάτι, το οποίο είναι το π3, και το οποίο όταν το εκφράσω σαν άθροισμα συνημιτώνων, ήταν γινόμενο, συνημιτώνων, εκφράζεται έτσι, τότε, για τον λόγο που ανέφερα προηγουμένως, θα βγάλει και πάλι 0. Άρα τελικά, τι, η συνολική ισχύς θα ισούται με το άθροισμα με το ημιάθροισμα των τετραγώνων των πλατών του κάθε ενός σήματος. Για το μπορούμε να το παίρνουμε έτοιμο. Ορίστε. Μπορούμε να το παίρνουμε έτοιμο αυτό. Μπορούμε να το παίρνουμε έτοιμο. Έτσι, μπορούμε να το παίρνουμε έτοιμο. Λοιπόν,
Ας μείνω σε αυτά για την ώρα και να τα πούμε σε 10-15 λεπτά από τώρα. Να κάνω μια ερώτηση πριν τελειώσουμε. Βεβαίως. Οι διαφάνειες που θα δείξετε την επόμενη ώρα είναι αυτά το σετ διαφανειών που είχατε ανεβάσει και την προηγούμενη φορά, οπότε δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια εκτύπωση στο διάλειμμα. Όχι, δεν χρειάζεται. Το μόνο που η μόνη διαφορά που μπορεί να υπάρχουν στις διαφάνειες, όπως έχουμε πει, μπορεί να... εδώ είναι περισσότερες, γιατί τις έχω μοιράσει ώστε να μπορούν να πάνε σύμφωνα με αυτά που έχουμε να λέμε, να μην πέφτουν ολόκληρες οι διαφάνειες. Και σε εσάς είναι ολόκληρες οι διαφάνειες, γιατί αν τις εκτυπώσετε δεν χρειάζεται να εκτυπώνετε λευκό χαρτί. Και επίσης μπορεί να έχει αλλάξει κάπου η σειρά τους ή μπορεί να έχει προσθεθεί κάτι. Πάντως είναι αυτές οι διαφάνειες και στις σημειώσεις σας υπάρχουν. Όλα ή σχεδόν όλα, δεν υπάρχουν όλα, ανάλογα με το πώς τρέχει το μάθημα. Okay, λοιπόν, ευχαριστώ. Σταματώ εδώ για την ώρα, δεν φεύγω.